Κύριε Υπουργέ, τα αποτελέσματα από τη διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα οποία έχουν συσσωρευτεί και επιδεινωθεί και από τα μέτρα της κυβέρνησής σας τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνονται με τραγικό τρόπο στο νοσοκομείο του Βόλου. Οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ακόμα και για τη λειτουργία ολόκληρων τμήματων και κλινικών, πρώτης γραμμής μάλιστα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες στο νομό Μαγνησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τμήμα επιγόντων περιστατικών υπηρετεί μόνο ένας γιατρός, κάτι που επιχειρείται να μπαλώνεται με μετακινήσεις γιατρών από κέντρα υγείας, αποδυναμώνοντάς τα ωστόσο, αφού έτσι απλά μεταφέρονται τα κενά. Μάλιστα, μέσα στον επόμενο μήνα, αν δεν ληφθούν μέτρα, όπως λένε και οι ίδιοι οι γιατροί, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να σταματήσει τη λειτουργία του, το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Βόλου. Στο χειρουργικό θα μείνουν τρεις μόνιμοι γιατροί, καθώς ο ένας έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί, που σημαίνει ότι σε πιθανότητα έκτακτου περιστατικού την ώρα ενός χειρουργείου θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ακόμη και ζήτημα ζωής. Στο τμήμα χημειοθεραπείας παραμένει η προηγούμενη απαράδεκτη κατάσταση με τη μία γιατρό, την ώρα που σε προηγούμενη ερώτηση είχατε δεσμευτεί ότι θα λύνατε το πρόβλημα αυτό. Στο μαγειρίο του νοσοκομείου οι μάγειρες δουλεύουν χωρίς ρεπό, 7 μέρες τη βδομάδα, σε συνθήκες εξόντωσης. Την ίδια στιγμή, στις 31 του λύγει η σύμβαση των υπόλοιπων εργαζομένων με κίνδυνο να σταματήσει η εισήτηση των ασθενών. Οφείλεται λοιπόν να πάρετε άμεσα μέτρα για την κάλυψη των σοβαρών ελλείψεων στο νοσοκομείο Βόλου, να καλυφθούν τουλάχιστον όλες οι οργανικές θέσεις με μόνιμο προσωπικό, με μισθούς, ωράρια, δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των γιατρών, νοσηλευτών, γενικότερα των εργαζομένων στην υγεία, ώστε να σταματήσει και η γνωστή πλέον καραμέλα, δικαιολογία, εμείς προκηρύσουμε θέσεις, αλλά δεν καλύπτονται. Αλλά για να σταματήσει και η εξόντωση του προσωπικού που πραγματικά δίνει καθημερινή μάχη σε συνθήκες εργασιακής γαλέρας, όπως στο τμήμα χημειοθεραπείας, στο ΤΕΠ, στο μαγειρίο και γενικότερα σε όλα τα τμήματα. Πάνω σε αυτά ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σήμερα είχα την τιμητική μου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ως προς την αναφορά για το περιστατικό διακομιδής του τραυματία στο Κέντρο Υγείας Αγοράς. Το Κέντρο Υγείας διαθέτει δύο ασθενοφόρα οχήματα. Το ένα μικρότερο μεγέθους για ευνόητους λόγους εύκολης πρόσβασης τοπικούς δρόμους. Η βάρηση των ασθενοφόρων καλύπτει αδιάλειπτα καθόλου το 24ωρο από 6 άτομα προσωπικό, 2 μόνιμοι και 3 με άπη πληρώματα ασθενοφόρου και με άπη ΔΕ οδηγών, με μπλοκάκιλα. Τη συγκεκριμένη μέρα και λίγο πριν το συμβάν, το ασθενοφόρο είχε ήδη μεταβεί με μεταφορά άλλου ασθενού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Ενώ το μικρότερο ασθενοφόρο όχημα βρισκόταν σε συνεργείο για επισκευή. Έχει ήδη επισκευαστεί και λειτουργεί. Με την ενημέρωση του Κέντρου Υγείας για το περιστατικό, μετέβη στο σημείο του τραυματισμού ειδική ομάδα από το Κέντρο Υγείας με γιατρό και νοσηλευτή, οι οποίοι προέβησαν στις απαιτούμενες ιατρικές ενέργειες για τη σταθεροποίηση του τραυματία, όπως και έγινε. Ακολούθησε μεταφορά του με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Αγοράς, από όπου τον παρέλαβε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο Βόλου. Ο τραυματίας εισήχθη στη μέση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και μετά από 7ήμερη νοσηλεία δυστυχώς κατέληξε. Οι οικείοι του αποφάσισαν τη δωρεά οργάνων του, τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, τα οποία μετά, και αφού εκφράσω φυσικά τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του δικού του ανθρώπου, αλλά δείχνουν, ξέρετε κυρία Πρόεδρε, το λέω λίγο εκτός ερώτησης. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη υποχρέωση στους ανθρώπους που σε αυτή την τόσο δύσκολη για αυτού στιγμή αποφασίζουν να κάνουν κάτι καλό για τους ανθρώπους τους μέσα από τόσο μεγάλο πόνο που περνάνε. Όλοι αισθανόμαστε υποχρέωση, ναι, κύριε Υπουργέ, βεβαίως. Θέλω να το πω όμως ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση και σας το λέω ειλικρινά, το λέω και ανθυχιάζω. Και δόθηκαν τα όργανά του στα διάφορα νοσοκομεία και έχουν γίνει οι μεταμοσχεύσεις από τους κερατοειδείς και τους νεφρούς, ο οποίους έδωσαν οι συγγενείς του. Αυτά ως προς το περιστατικό το οποίο αναφέρατε με το θέμα της μεταφοράς με την καρότσα, που είναι και μεγάλο θέμα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τώρα, ως προς το ΤΕΠ του Βόλου τώρα, προβλέπεται συνολικά 10 οργανικές θέσεις. Η ανάγκη του τμήματος καλύπτεται σήμερα από 7 γιατρούς, για συγκεκριμένα 2 γιατρούς με οργανική θέση στο νοσοκομείο, ειδικοτήτων χειρουργικής και καρδιολογίας, 2 γιατρούς με πλήρη μετακίνηση από κέντρο υγείας, ειδικοτήτων γενικής ιατρικής και χειρουργικής και 3 γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής με μετακίνηση από κέντρο υγείας αποκλειστικά για κάλυψη εφημεριών. Επλέον, σημειώνεται ότι στην παθολογική κλινική του Βόλου υπηρετούν 8 παθολόγοι, οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν στην κάλυψη αναγκών του μέσου επιγόντων περιστατικών. Η Πέμπτη είπε,
ετήθηκε την έγκριση προκήρυξης και προκηρύχθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου μία θέση μελητή β' εσωτερικής παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας ή γενικής ιατρικής για το ΤΕΠ. Για τη θέση υπήρξε επιτυχούσα και αναμένεται έκδοση ΦΕΚ σε λίγες μέρες. Συνεχίζει να μετακινεί κάθε μήνα για κάλυψη εφημεριών τρεις γιατρούς από κέντρο υγείας στα αρμοδιότητα της Πέμπτης ΥΠΕ. Εξέδωσε δυνάμεις σχετικών διατάξεων απόφαση έκρηξη συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου με ιδιώτες γιατρούς, αυτό που είχα πει και στη Βουλή εκείνη την ημέρα που είπα ότι έδωσα λύση. Και απέστειλε 14 έκ του αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για πρόσληψη επικουρικού γιατρού καρδιολογίας και έχει ήδη εγκριθεί το σχετικό αίτημα. Τέλος, ετήθηκε την έκθεση προκήρυξης δύο θέσεων για το ΤΕΠ ειδικότητας χειρουργικής, αναισθησιολογίας, παθολογίας, καρδιολογίας ή ορθοπαιδικής ή γενικής ιατρικής με βαθμό διευθυντή και επιμελητή Β. Στη μονάδα χημειοθεραπείας τώρα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου προβλέπονται δύο θέσεις γιατρών ΕΣΥ, οι οποίες μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2023 ήταν καλυμμένες και οι δύο, όμως μετά την παρέτηση του διευθυντή και την παρέτηση του επικουρικού γιατρού παρέμεινε μία ιατρός επιμελήτρια Α. Σήμερα, μετά την έκθεση συνεργασίας με ιδιώτη ογκολόγο, τη μονάδα καλύπτουν δύο ιατροί ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας. Τα υπόλοιπα στα δευτερολογία. Κύριε Μεταξά, έχετε 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, τι απαντήσατε, ότι τα όποια σοβαρά κενά και ελλείψεις καλύπτονται δημιουργώντας κενά αλλού. Γιατί όταν στο ΤΕΠ λέτε ότι λειτουργούν όλα εντάξει, επειδή υπάρχουν κάποιοι παθολόγοι σε ένα άλλο τμήμα και μπορούν αυτοί να πάνε κάτω σε επίγον περιστατικό, αυτό κάνετε. Με το χειρουργείο αυτό θα γίνει. Τρεις χειρουργοί μόνιμοι και αν γίνει κάτι έκτακτο την ώρα που είναι ο χειρουργός μέσα και χειρουργεί, τι θα κάνει. Θα βάλει στο ζύγι ποιον, τον ασθενή που τον έχει ανοιγμένο ή αυτόν που μπορεί να βρίσκεται στα επίγοντα περιστατικά. Μα αυτό κάνετε όμως. Αυτό κάνετε και κοιτάξτε τα στοιχεία, όσο και να τα ωρεοποιείτε, τα στοιχεία είναι ανελέητα. Λέω τα στοιχεία από τη δική σας τη διοίκηση, με την έννοια τη διορισμένη από εσάς τη δική σας διοίκηση. Η δική σας διοίκηση με έγγραφα, τα έχω και εδώ, να τα καταθέσω και στα πρακτικά, αλλά τα γνωρίζετε, έχει ζητήσει συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων προσωπικού στο νοσοκομείο, ανεξάρτητα από το οργανόγραμμα. Δεν σας αρέσουν τα οργανογράμματα και εμείς λέμε ότι ανταποκρίνονται σε άλλες ανάγκες, όχι στις σύγχρονες και αυξημένες ανάγκες, που αυτή τη στιγμή με βάση το οργανόγραμμα υπάρχουν 266 κενές θέσεις στο νοσοκομείο Βόλου. Η δική σας λοιπόν διοίκηση σας έχει στείλει έγγραφο και σας ζητάει το 2022 106 άτομα προσωπικό και το 2023 113 άτομα προσωπικό. Και εσείς απαντάτε με το εξής. Με την 5K και τη 2K, 4 και 6 θέσεις. Δεν αναφέρομαι στην 7K, γιατί από τους 32,5 είναι ήδη μέσα. Επικουρικό προσωπικό. Δηλαδή 25 θέσεις. Την ίδια στιγμή, αυτές είναι οι προκήρυξεις των δύο τελευταίων ετών. Την ίδια στιγμή που τα δύο τελευταία έτη έχουν αποχωρήσει 59 άτομα από το νοσοκομείο του Βόλου. Δηλαδή ομολογείται ότι θα αυξήσετε ακόμα περισσότερο τα σοβαρά κενά. Και τι κάνετε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους που είναι μέσα? Εξόντωση. Εξόντωση. Ξέρετε τι θα πει εξόντωση? Είναι η μία γιατρός, μία είναι γιατρός ότι χημειοθεραπείας, η επικουρική δεν μπορεί να προσφέρει όσο μπορούν να προσφέρουν οι μόνιμοι γιατροί, μία γιατρός με 402 συνεδρίες χημειοθεραπείας, 2.063 ασθενείς στα εξωτερικά και 33 νέες περιπτώσεις φακέλων κάθε μήνα. Είναι οι μάγειρες που δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα. Εδώ το εξαήμερο το τεντώσατε. 7 μέρες δουλεύουν χωρίς ρεπό σε ένα τμήμα που δουλεύει 365 μέρες το χρόνο. Γιατί αφορά τη σύντηση των ασθενών. Εκτός αν το κάνετε με σκοπό. Γιατί σε λίγο θα τους ζητείτε να κοιμούνται και μέσα. Εκτός αν θέλετε να φέρετε κάποιον τον ήχη εργολάβο, σαν και αυτόν που έστειλε με γαστρεντερίτιδα τα μισά σχολεία της Φθιώτιδας, και να το παραδώσετε και αυτό στους ιδιώτες. Είναι οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι γιατροί σε όλα τα τμήματα. Εξόντωση. Τώρα, αναγκαστήκατε να αφαιρθείτε στο περιστατικό στη Ζαγορά. Καταλαβαίνω γιατί. Γιατί βγήκατε μετά, αμέσως μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό και είπατε ότι όλα πήγανε καλά και αναγκάζεστε να απαντήσετε. Όμως, είπατε τη μισή αλήθεια εδώ. Το δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για να μπορεί να πηγαίνει σε στενά, γιατί τέτοια ασθενοφόρα χρειάζονται στα χωριά, ήταν 2 χρόνια σε επισκευή. 2 χρόνια. Και με το που έσκασε το περιστατικό, που είχε την τραγική κατάληξη όπως είπατε κι εσείς, μέσα σε λίγες μέρες επισκευάστηκε. Αλήθεια, 2 χρόνια δεν μπορούσε να επισκευαστεί. Αλλά ο στόχος σας όμως
Και ο κοινικός τρόπος με τον οποίο μιλάτε ορισμένες φορές είναι ποιος? Είναι να περάσετε τη λογική ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Μέχρι εδώ, τόσο όσο θα παρέχει υγεία το κράτος και από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με την τσέπη του. Και από πίσω έρχεστε και εσείς με σχέδιο για περισσότερη ιδιωτικοποίηση, περισσότερη εμπορευματοποίηση. Γιατί την ίδια ώρα που κάνετε τον τροχονόμο και λέτε τι να κάνουμε, εμείς προκυρήσουμε θέσεις και δεν έρχονται, την ίδια ώρα μόνο τον τελευταίο μήνα έχετε προχωρήσει σε εξής σοβαρές παρεμβάσεις. Αυξήσεις έως 357% σε τουλάχιστον 400 φάρμακα. Φέρνετε το νομοσχέδιο για τη διάλυση και το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης και το κερασάκι, τη δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο και σε ιδιώτες να καλύπτουν τα κενά στο ΕΣΥ, με το οποίο ουσιαστικά τι κάνετε? Διαμορφώνετε τις προϋποθέσεις να κάνετε τους ίδιους γιατρούς να αντιμετωπίζουν τους ασθενείς ως πελάτες και να αλλιεύουν πελατεία και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όμως, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, σας το λέμε ξεκάθαρα, θα δώσουμε μάχη για την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας των λαϊκών οικογενειών, για την υπεράσπιση των εργαζομένων και στο νοσοκομείο του Βόλου. Το είπατε και σε προηγούμενη ερώτηση. Μάχη είναι και το καταλαβαίνουν και όσοι μας παρακολουθούν, όσοι μας βλέπουν και από τις απαντήσεις που δίνετε, και καταλαβαίνουν ότι μονόδρομος είναι η οργάνωση και ο αγώνας για να σας πιέσουν, για να δώσετε λύσεις σε ζητήματα που είναι ζωής ή θανάτου για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες και της Μαγνησίας.